Cost Estimate, μάθημα 1. Σκοπός του πρώτου μαθήματος είναι να σας δείξει τα βασικά βήματα για την προκοστολόγηση ενός έργου, καθώς και την παραγωγή των τευχών. Επιπλέον μαθήματα σε βίντεο έχουν δημιουργηθεί και αναλύουν λεπτομερώς τις λειτουργίες κάθε φόρμας του προγράμματος. Σας συνιστώ λοιπόν να παρακολουθήσετε και τα υπόλοιπα μαθήματα μετά από αυτό. Πριν ξεκινήσουμε την προκοστολόγηση ενός έργου, θα χρειαστούμε τις τιμές υλικών και ημερομισθίων της τρέχουσας τιμαριθμικής. Η τρέχουσα τιμαριθμική για χρήση στο πρόγραμμα Cost Estimate βρίσκεται πάντοτε στην ιστοσελίδα της T-Soft. Την αποθηκεύουμε σε κάποιο σημείο στο δίσκο μας και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Το πρόγραμμα τρέχει για πρώτη φορά και δημιουργούνται στο δίσκο σας όλα τα απαραίτητα αρχεία για να μπορέσετε να δουλέψετε. Κάντε κλικ στο OK. Ας ξεκινήσουμε εισάγοντας στο πρόγραμμα την τιμαριθμική που κατεβάσαμε πριν. Επιλέγω Βιβλιοθήκες, Τιμαριθμικές, Εισαγωγή τιμαριθμικής από αρχείο. Δείχνω το αρχείο το οποίο κατέβασα. Είναι αυτό εδώ για την τιμαριθμική 2007α και πατάω άνοιγμα. Η εισαγωγή της τιμαριθμικής ολοκληρώθηκε. Τώρα στη βιβλιοθήκη του προγράμματος βρίσκονται όλες οι τιμές της τιμαριθμικής 2007α και μπορώ να τις χρησιμοποιήσω στο έργο που θα φτιάξω τώρα, αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο έργο μελλοντικά. Για να ξεκινήσω το έργο μου, κάνω κλικ στο κουμπί Έργα. Αρχικά δεν υπάρχει κανένα έργο και έτσι το πρόγραμμα μου δημιουργεί ένα νέο έργο. Κάντε κλικ στο OK. Το έργο που προσθέθηκε αυτόματα έχει πάρει το όνομα Έργο 1. Για να μετονομάσω το έργο, κάνω δεξί κλικ πάνω σε αυτό και επιλέγω μετονομασία. Δίνω για παράδειγμα στο νέο έργο το όνομα Γυμναστήριο και πατάω OK. Τα στοιχεία του έργου είναι οργανωμένα σε 5 καρτέλες. Ας ξεκινήσω βάζοντας τα στοιχεία του μελετητή. Συνεχίζω κάνοντας κλικ στην καρτέλα Έργο και δίνω τον τίτλο του έργου. Εδώ είναι πολύ σημαντικό να επιλέξω την τιμαριθμική που θέλω να χρησιμοποιήσω στο έργο. Προς το παρόν υπάρχει μόνο μία τιμαριθμική, η τιμαριθμική που εισάγαμε πριν, η 2007α. Επιλέγω λοιπόν αυτήν. Συνεχίζω εισάγοντας τα στοιχεία της υπηρεσίας. Στην καρτέλα Υπογραφές δίνω τα στοιχεία αυτών που υπογράφουν τα τεύχη.
Τέλος, στην καρτέλα έντυπα μπορώ να αλλάξω την πρώτη γραμμή που θα εμφανίζεται στις εκτυπώσεις του προγράμματος και εδώ συνήθως βάζουμε την επωνυμία του μελετητικού γραφείου. Εάν θέλω, μπορώ να αλλάξω και την ημερομηνία που θα εμφανίζεται, αν θα είναι η τρέχουσα ημερομηνία, άλλη ή καθόλου ημερομηνία. Αυτά είναι όλα τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να εισάγω για το καινούριο έργο. Αποθηκεύω και κλείνω τη φόρμα έργα. Το επόμενο βήμα είναι να ξεκινήσω την προκοστολόγηση του έργου μου. Κάνω κλικ στο κουμπί προμετρήσεις. Η φόρμα προμετρήσεις είναι η κεντρική φόρμα του προγράμματος και από εδώ γίνονται πολλές λειτουργίες. Για το σκοπό αυτού του μαθήματος όμως, θα δούμε τις απολύτως απαραίτητες. Το πρώτο μας βήμα είναι να αναλύσουμε το έργο σε μέρη, κατηγορίες ή και ομάδες εργασιών. Κάνουμε δεξί κλικ και επιλέγουμε νέα κατηγορία. Εισάγουμε άλλη μια κατηγορία. Με δεξί κλικ και πάλι μπορώ να αλλάξω το όνομα. Οι κατηγορίες μπορούν να έχουν οποιοδήποτε όνομα θέλω εγώ, όπως μέρος 1, μέρος 2, κατηγορία, ομάδα εργασιών 1, 2 κτλ. Στη συνέχεια, για κάθε μέρος θα πρέπει να βάλω τα άρθρα από τα οποία αποτελείται. Στο δεξί δέντρο της φόρμας είναι οργανωμένα τα άρθρα όλων των τιμολογίων σε κατηγορίες. Μπορώ για παράδειγμα να δω τα άρθρα του ΤΟΕ, κάνοντας κλικ σε ένα άρθρο, στο κάτω δεξιά μέρος της φόρμας βλέπω την προεπισκόπηση του άρθρου, καθώς και την τιμή του. Για να βάλω ένα άρθρο στο μέρος που θέλω, επιλέγω το μέρος, στη συνέχεια το άρθρο και το σύρω μέσα στον πίνακα. Εάν η οθόνη σας είναι μικρή ή χρειάζεστε για οποιοδήποτε λόγο περισσότερο χώρο, μπορείτε να κλείσετε το μενού αυτό και οποιαδήποτε στιγμή μετά μπορείτε να το ξανανοίξετε. Συνεχίζω προσθέτοντας και άλλα άρθρα στο μέρος. Μπορώ να βάλω το 320105, το 320501 και ούτω καθεξής. Κάθε άρθρο που προστίθεται στον πίνακα του μέρους 1, στη συγκεκριμένη περίπτωση, στον πίνακα εμφανίζεται η τιμή του. Μπορώ να αλλάξω ποσότητα. Σε κάθε αλλαγή της ποσότητας υπολογίζεται εκ νέου το κόστος της κατηγορίας. Ωραία, αρκετά με αυτή την κατηγορία. Πάμε στο μέρος 2. Εδώ θέλω να βάλω άρθρα από τον ΑΤΕ. Αναζητώ το άρθρο. Και πάλι βλέπω εδώ την προεπισκόπηση του άρθρου. Και το σύρω και αυτό μέσα στον πίνακα. Αλλάζω και εδώ τις ποσότητες. Και κάνω αποθήκευση. Ας πούμε ότι αυτά τα άρθρα που έβαλα είναι αρκετά. Και τώρα είμαι έτοιμος να κάνω έναν γενικό έλεγχο στο έργο μου για να δω αν υπάρχει κάποια εκκρεμής τιμή ή λείπει κάτι άλλο το οποίο θα πρέπει να συμπληρώσω πριν παράγω τα τεύχη. Κάνω δεξί κλικ στον έλεγχο και επιλέγω «Κάνε έλεγχο εκκρεμότητων». Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε. Μπορούμε να δούμε αν υπάρχουν εκκρεμείς βασικές τιμές,
δηλαδή υλικά, εργασίες, μηχανήματα κτλ. Για τα οποία δεν υπάρχει τιμή, ή αντίστοιχα άρθρα των ενιαίων τιμολογίων για τα οποία επίσης δεν υπάρχει τιμή. Εδώ οι πίνακες είναι και οι δύο κενοί, δηλαδή δεν λείπει καμία τιμή. Επίσης για το έργο μας βλέπουμε ποιες βασικές τιμές έχουν χρησιμοποιηθεί, ποια είναι τα βασικά άρθρα, ποιες είναι οι ενιαίες τιμές με μεταφορά, δηλαδή τα άρθρα των ενιαίων τιμολογίων τα οποία έχουν ξεχωριστά τη μεταφορά, το ίδιο για τα άρθρα των ενιαίων τιμολογίων που έχουν ξεχωριστά την εργασία και ποιες είναι οι συγκεντρωτικές ποσότητες των άρθρων που έχουν χρησιμοποιηθεί στο έργο. Μετά από αυτό τον γρήγορο έλεγχο, είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στην παραγωγή των τεύχων. Για να παράγω τα τεύχη, από το μενού επιλέγω «Έργα», «Συγγραφή τεύχων». Επιλέγω τα τεύχη που θέλω να συγγραφούν, για παράδειγμα όλα τα τεύχη, και πατάω «Συγγραφή». Τα τεύχη δημιουργούνται σε μορφή RTF και ορισμένα από αυτά κατευθείαν στο Excel. Ένα RTF αρχείο μπορείτε να το δείτε και να το επεξεργαστείτε με οποιοδήποτε κειμενογράφο θέλετε. Εδώ, το πρόγραμμα μας ζητά να επιλέξουμε τον κειμενογράφο τον οποίο θα χρησιμοποιήσουμε. Αν χρησιμοποιείτε το Word, τότε στο δίσκο σας ανοίξτε το φάκελο Program Files, Microsoft Office, και είναι το αρχείο WinWord. Να λοιπόν το αρχείο που ετοιμάστηκε και περιέχει όλα τα τεύχη που επιλέξαμε να συγγραφούν. Τα τεύχη έχουν ετοιμαστεί με μια αρχική μορφοποίηση που είναι πολύ πιθανό να σας καλύπτει. Εάν όχι, μπορείτε να την αλλάξετε όπως θέλετε και να ξαναπαράγετε τα τεύχη. Αυτό όμως είναι κάτι που θα δούμε σε επόμενο μάθημα. Σας συνιστώ να αποθηκεύσετε τώρα το αρχείο αυτό στο σημείο που κρατάτε τα τεύχη των έργων σας. Αυτά ήταν τα βασικά βήματα για την προκοστολόγηση ενός έργου και την παραγωγή των τεύχων. Ξεκινήστε και εσείς φτιάχνοντας ένα παρόμοιο απλό έργο με λίγα άρθρα για να δείτε το βασικό χειρισμό του προγράμματος. Αφού εξοικειωθείτε, προχωρήστε βλέποντας και τα υπόλοιπα μαθήματα τα οποία περιγράφουν λεπτομερώς όλες τις δυνατότητες του Costa Estimate.